4 στους 10 πολίτες δεν πήγαν να ψηφίσουν σε εκλογές, καθώς η αποχή άγγιξε το 40% σε επίπεδο χώρας, ωστόσο ήταν μικρότερη από το 2019, οπότε άγγιξε το 42%. Πολίτες σχολιάζουν τα αποτελέσματα σε επίπεδο νησιού, το οποίο επίσης βάφτηκε μπλε. Δεν έκανε καλή αντιπολίτευση ο Τσίπρας. Πήγε να τα βάλει με το Πασόκ, μόνο από το Πασόκ. Πάρε τα με τη δεξιά. Η Νέα Δημοκρατία θα ξαναβγεί τις επόμενες εκλογές. Ο Τσίπρας τον φάγανε οι συνεργάτες του, ο Κατρούγκαλος, ο Φωτίου. Η Νέα Δημοκρατία, η σταθερή κυβέρνηση, ό,τι λέει ο Μητσοτάκης τα εφαρμόζει. Ο Τσίπρας τάζει, λαγούχε πετραχίλια. Περίμενα 30, 32, 35 το πολύ. Ναι. Ήταν έκπληξη. Όλος ο κόσμος ψήφισε σταθερότητα. Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Τίποτα άλλο. Η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας. Μας έκανε πολύ εντύπωση. Ένα γίνει και μια φορά μπλε. Να το ευχαριστηθούν ορισμένοι που το ψηφούν. Στην εκλογική περιφέρεια Χανίων η αποχή ήταν 37%, με τη μεγαλύτερη ωστόσο αποχή να καταγράφεται στο Δήμο Γάβδου με 58,4%, καθώς πέρα από τη συνειδητή αποχή, αρκετοί πολίτες δεν μετέβησαν στο νησί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το καλύτερο είναι ο κόσμος να πάει την Κυριακή να ψηφίσει και να δώσουμε όσο μπορούμε μια αυτοδυναμία σε μια κυβέρνηση, να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Ο Μητσοτάκης το έχει αποδείξει ότι είναι... δεν έχει άλλο από το Μητσοτάκη. Ούτε στον ύπνο μου να το πω, δεν θα το πίστευα. Είπα να τον χαίρονται που τον ψηφίζανε. Ήρθε η ώρα των μικρών κομμάτων. Πιστεύω ότι δεν έγινε καλή δουλειά από το ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο κόμμα. Γίνηκε όλοι μπλε. Μια επιτυχία στον κυβερνήτη. Πρέπει να μας συντάξει, μπρε. Κριτικός είναι, δικό μας είναι, πρέπει να συντάξει την Κρήτη. Έχουμε πολλές ανάγκες. Το 34% άγγιξε η αποχή στην εκλογική περιφέρεια Ρεθύμνου, ενώ το 36% στην εκλογική περιφέρεια Λασιθίου. Στην εκλογική περιφέρεια Ηρακλείου καταγράφηκε η μικρότερη αποχή, καθώς άγγιξε το 30%. Σε επίπεδο δήμων, το χαμηλότερο ποσοστό αποχή σημειώθηκε στους δήμους Μαλεβιζίου και Αρχανών Αστερουσίων με 25% και 29% αντιστοίχως. Ο κόσμος ήταν δυσαρεστημένος πάρα πολύ και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Δεν νομίζω ότι ψηφίσανε Μητσοτάκη για το καλό του πρόγραμμα, για τις εξαγγελίες του και όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει αντιπολίτευση στη Βουλή. Όταν ένα κόμμα είναι στη Βουλή, εμείς δεν το στέλνουμε στη Βουλή τον κάθε βουλευτή ή τον κάθε κόμμα, δεν το ψηφίζουμε για να δηλώνει σαν νομοσχέδια παρών. Έχουν μεγάλη ευθύνη. Αυτοί το δημιούργησαν μόνοι τους. Τώρα γιατί παραπονιούνται? Να μην παραπονιούνται. Ένας αρχηγός κόμματος πρέπει να είναι αρχηγός κόμματος, να είναι σοβαρός. Δεν ξυπνάει ο ελληνικός λαός. Βλέπει τα προβλήματα που περάσαμε, που περνάμε και που θα περάσουμε. Δυστυχώς ο λαός ακόμα πάει έτσι με παροπίδες. Φυσικό ήταν, εφόσον δεν πήγε καλά η αντιπολίτευση όπως είπε και ο φίλος μας, ο κόσμος πήγε στο άλλο κόμμα. Και σαν τον Μητσοτάκη, άλλος πρωθυπουργός δεν πρόκειται να βρεθεί άλλος. Πρωτόγνωρο γεγονός, δεν λέω, μια κυβέρνηση αντί να μειώνεται το ποσοστό, να αυξάνεται. Αλλά παίζει σημασία και οι αντιπολίτες. Αν υπάρχει αντιπολίτες σωστή, ταξική, δεν θα γινόταν αυτό. Το καλά της νοικοκυράς μας έκαμε και ψηφίσαμε δεξιά. Γιατί ζούμε άνετα. Ναι, εντάξει, αυτό είχα να πω. Η Κρήτη έγινε καλάθι. Ναι, το καλάθι, αφού θέλει να ζει με τα επιδόματα. Πολίτες κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις για τις εκλογές 25 Ιουνίου με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων που θα εγκρίνει εκ νέου η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής και με λίστα, δηλαδή χωρίς σταυρούς προτίμησης.